Βρισκόμαστε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου, 27 Μαρτίου, αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Θέατρο, εν μέσω πολέμου στην Ευρώπη, να αφιερώσουμε αυτή την παρουσία εδώ στην Κέρκυρα, στο θέατρο που ήταν έδρα του Διπεθέ Κέρκυρας για χρόνια, το Φίνικα, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε ανακατασκευή, θέλοντας να δώσουμε μία ελπίδα για το μέλλον του πολιτισμού, του θεάτρου και της ειρήνης, την ευχή ο Φίνικας να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του. Το θέατρο Φίνικας χτίστηκε το 1895 από τον Δραματικό Σύλλογο Κέρκυρας. Τότε ο Σύλλογος ήθελε να απαγκιστρωθεί από το Ιταλοκρατούμενο θέατρο, το Κεντρικό Θέατρο Κέρκυρας, και έτσι προσέφερε όλο του το κεφάλαιο, τότε ήταν 20.000 δραχμές, προκειμένου να χτιστεί αυτό το θέατρο αναγεννησιακής όψης. Έχει ήδη κηρυχθεί νεότερο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτό το θέατρο είχε δύο σκηνές, μία καλοκαιρινή και μία χειμερινή. Ήταν ανεπτυγμένο σε 795 τετραγωνικά και μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο να ανεβάσει αυτό το επίπεδο του θεάτρου και του πολιτισμού στο νησί. Από το 1998 ήταν έδρα του Διπεθέ Κέρκυρας, αλλά προσπάθησαμε τότε να το φτιάξουμε. Μπήκε στο ΕΣΠΑ, δυστυχώς για κάποιους λόγους απεντάχθη. Τώρα είναι στην τελική προσπάθεια και προσπαθούμε να το αναγεννήσουμε. Πάντα ελπίζει ο πολιτισμός ότι θα επιβιώσει και της βαρβαρότητας και της ατυχίας και των καιρών, και έτσι πιστεύουμε ότι σίγουρα θα ζήσουμε να δούμε τα εγγένεια του θεάτρου Φίνικα στην Κέρκυρα. Είναι ένα θέατρο καύχημα για τους Κερκυραίους και όλοι αναμένουμε αυτή τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη παράσταση. Όπως λένε φίλοι, δεν θα το πιστέψουμε στην πρώτη, θα το πιστέψουμε όταν έρθουμε στην τρίτη παράσταση. Ελπίζουμε αυτή η μέρα να είναι απαρχή μιας νέας ημέρας για το θέατρο στην Κέρκυρα.